Στο γήπεδο της Εργάνης, Αθηναϊκός Τράχωνες, 1-4. Κοντά μας ο προπονητής των Τραχώνων, ο κύριος Πολυμέρης. Coach, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταιγιστική. Κατάφερε να προηγηθεί με 3-0. Τα δύο γκολ προέρχονται κιόλας σχεδόν από πανομοιότυπο τρόπο. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Εντάξει, καταρχάς ήθελα να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου για αυτό το 2-2. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με πάρα πολύ καλό τρόπο για εμάς, όπως και επίσης για τη σημερινή τους εμφάνιση. Όντως, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε, του δεύτερου ημιχρόνου, σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, θεωρώ ότι ελέγξαμε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Τακτικά ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο και οι ποδοσφαιριστές μου, με το ταλέντο και την προσωπικότητά του, καταφέραν και βάλαν 4 γκολ. Coach, οι Τράχωνες είναι μια διαχρονική δύναμη στο ποδόσφαιρο της Αθήνας. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν όλο και περισσότερα παιδιά των ακαδημιών, τα οποία στηρίζεται η ομάδα, συν τους έμπειρους ποδοσφαιριστές που κάθε χρόνο αποκτούνται ή παραμένουν στο ρόστερ. Φέτος ο στόχος των Τραχώνων μετά από αυτό το 2-2, να μπορούμε να πούμε ότι ανεβαίνει ο πύχης, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια πλέον θα πηγαίνετε με τον τίτλο του φαβορί. Εντάξει, θα έλεγα Κώστα ότι δεν αλλάζει κάτι το ότι να κάνει δύο συνεχόμενε νίκε, είτε είχαμε κάνει ισοπαλία σήμερα, όχι. Η νοοτροπία και ο στόχο τη διοίκηση είναι ο ίδιο. Δηλαδή, η καθημερινότητα μέσα στον οργανισμό να έχει επαγγελματισμό, να λειτουργούν όλα άψογα και ήρεμα, και τι Κυριακέ να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, καταφέρνοντα κάθε χρόνο να βγάλουν οι άνθρωποι εδώ πέρα ω τράχονε όσο παραπάνω μικρού μπορούν. Έτσι, αυτό το πλαίσιο λειτουργούμε κι εμεί. Όπω σήμερα είδε και εσύ, ξεκινήσαμε με 5 παιδιά που αγωνίζονται ως μικροί, μπήκαν άλλα 4 παιδιά που αγωνίζονται ως μικροί. Την προηγούμενη εβδομάδα χρησιμοποιήσαμε 8 παίχτες, είτε βασικούς είτε αλλαγή. Όλο αυτό το πλάνο λοιπόν εμείς προσπαθούμε φέτος να το αναπτύξουμε, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Οπότε όχι, δεν αλλάζει κάτι τους στόχους. Οπότε θεωρώ ότι τα φαβορί συνεχίζουν να είναι οι 3-4 ομάδες που γνωρίζουμε όλοι από την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.